άρωμα άλλων εποχών στο Ηράκλειο, με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας να γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, με τη χρήση βαρέλας, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να θυμούνται τους παλιούς εκείνους καιρούς και τους νεότερους να γνωρίζουν το Ηράκλειο μιας άλλης εποχής. Αναβιώνουμε σήμερα παραμονή πρωτοχρονιά στο έθιμο της Βαρέλας, της ρύθμισης δηλαδή της κυκλοφορίας από τροχονόμο αστυνομικό, όταν γινόταν τα έτη 1950 με 1960, τις δεκαετίες αυτές που δεν υπήρχαν φωτεινοί σηματοδότες, φανάρια δηλαδή, στην πόλη του Ηρακλείου. Η αναβίωση με τον παραδοσιακό τρόπο της ρύθμισης κυκλοφορίας από τροχονόμο με τη χρήση βαρέλας πραγματοποιήθηκε και φέτος από την Τροχιά Ηρακλείου παραμονή της πρωτοχρονιάς στο Σταυρό της Πόλης, φέρνοντας αναμνήσεις προηγούμενων δεκαετιών. Με μεγάλη χαρά και φέτος, όπως ήθιστε τα τελευταία χρόνια, βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης, στο Σταυρό της Πόλης όπως συνηθίζουμε να λέμε, να θυμηθούμε ή να μάθουμε μια άλλη εποχή πριν πάρα πολλά χρόνια, πώς ρυθμιζόταν η κυκλοφορία σε αυτό εδώ το σημείο που δεν υπήρχαν πλακόστρωτα και επίσης ο αριθμός των τροχοφόρων οχημάτων ήταν πολύ μικρότερος. Καλή χρονιά. Με υγεία, με υγεία. Στο Ηράκλειο η Βαρέλα σταμάτησε το 1980 με την τοποθέτηση φαναριών στο Ηράκλειο. Εκτός από το Μεϊντάνι, υπήρχαν άλλες δύο βαρέλες σε Χανιόπορτα και Πλατεία Ελευθερίας. Και δίνει μια άλλη νότα σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους Ηρακλειώτες που είμαστε εδώ σήμερα να αποχαιρετήσουμε το 2023. Και πάλι καλή χρονιά, χρόνια πολλά, ευχές για υγεία, αγάπη, ευημερία προς όλους. Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, να έχουμε ένα νέο έτος δημιουργικό, ένα νέο έτος με υγεία σε όλο τον κόσμο. Την εθιμοτυπική εκδήλωση συνόδευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, ενώ ακολούθησαν ευχές για ένα έτος με δύναμη και αισιοδοξία για όλο τον κόσμο. Ευχές για ειρήνη, ευχές για δικαιοσύνη και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν να γιορτάσουν όπως μπορεί να γιορτάζουν άνθρωποι στο δικό μας περιβάλλον ή δεν μπορούν να γιορτάσουν καθόλου. Για αυτούς πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε. Και όλα αυτά με φόντο τα αυτοκίνητα αντίκες με τον Βασίλη Λαμπρινό, τον Αλέξη Καλοκαιρίνο και τον Νίκο Συρηγονάκη να απολαμβάνουν το μεσημέρι μια διαφορετική βόλτα στο Ηράκλειο. Να δώσουμε λίγο χρώμα και εμείς με τα αυτοκίνητα. Πάντα βρισκόμαστε εδώ. Είναι ό,τι καλύτερο και για μας, για να βγουν τα αυτοκίνητα στον δρόμο. Έχουμε φέρει αυτοκίνητα της δεκαετίας του 70, του 60 και του 50.